Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μας πείσει ότι η συμφωνία που επετέφθη στις πρέσπες είναι δήθεν στα πλαίσια μιας εθνικής γραμμής. Δεν είναι. Είναι μια συμφωνία πολύ έξω από την εθνική γραμμή. Ζητάει και αναγνωρίζει μακεδονικό λαό, ταυτότητα, γλώσσα. Δεν είναι δηλαδή αργαόμνες, δημιουργεί βάση ελευθερωτισμού. Μια τέτοια συμφωνία οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Αντώνης ο Σαμαράς, θα λέγαν όχι. Ο κύριος Τσίπρας είπε ναι. Όπως είπε ναι και σε πολλά άλλα πράγματα που ζητήθηκαν από τον Αντώνη Σαμαρά και δεν έγιναν, όπως παραδείγματος χάρη η δέσμευση δημόσιας περιουσίας.